ότι οι αγορές δεν έχουν κατανοήσει το μέγεθος των μεταρρυθμίσεων που προχωρούν οι χώρες της Ευρωζώνης. Πρωτοβουλίες αναμένονται από το Υπουργείο Οικονομίας και στο θέμα των τιμών. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και τον δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε συνθήκες ύφεσης και ενώ η κατανάλωση συνεχώς μειώνεται. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, η πτώση του τζίρου ήταν. Ξεπέρασε το 15%. Δεδομένου όμως ότι πουλήσαμε φθηνότερα από πέρσι. Κάναμε πολύ μικρότερες εκτόσεις πέρσι από ό,τι φέτος. Ναι. Φέτος, ό,τι μπορούσε να δώσει κάθε ένας επιχειρηματίας στον καταναλωτή, του δώσε από την πρώτη στιγμή. Ο άλλος μεγάλος πονοκέφαλος για το οικονομικό επιτελείο είναι η άμεση βελτίωση της εικόνας των εσόδων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η λήψη πρόσθετων μέτρων μέσω αρχικά της περαιτέρω περικοπής των δαπανών. Το τελευταίο πεντάμινο του έτους πρέπει να μπουν στα δημόσια ταμεία 26,5 δισεκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι η αποδοτικότητα των εισπρακτικών μηχανισμών πρέπει να αυξηθεί σχεδόν 30%. Είναι χαρακτηριστικό ότι το δεύτερο εξάμηνο πρέπει να εισπραχθούν 6,5 δισεκατομμύρια από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων έναντι 4,3 το πρώτο εξάμηνο. Ο φόρος από τα νομικά πρόσωπα, των οποίων η κερδοφορία μειώνεται αισθητά, πρέπει να υπερδιπλασιαστεί και τα έσοδα από την παγωμένη αγορά ακινήτων να επταπλασιαστούν. Το πρώτο εξάμηνο, όταν και το κίνημα των αποδείξεων ήταν σε πλήρη ισχύ, πράκτηκαν 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ. Το δεύτερο εξάμηνο πρέπει να εισπραχθούν 10,6 δισεκατομμύρια, ενώ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης οι εισροές πρέπει να αυξηθούν από τα 5,5 δισεκατομμύρια στα 7,3 σε συνθήκες μείωσης της κατανάλωσης. Τώρα, η κυβέρνηση ποντάρει πολλά σε ό,τι αφορά στη συγκέντρωση εσόδων και στην απόδοση των αυξημένων φέτος φόρων των ακινήτων. Έσοδα που υπολογίζονται από το οικονομικό επιτελείο στα 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αγορά ακινήτων, ωστόσο, έχει παγώσει με τους ιδιοκτήτες να θεωρούν τελειωτικό χτύπημα την αύξηση των αντικειμενικών αξιών που αναμένεται να ισχύει τον Ιανουάριο. Περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μέχρι το τέλος του έτους μόνο από την αγορά ακινήτων. Περίπου 3 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν αρχίσει και λαμβάνουν τα εκαθαριστικά για την καταβολή του ενιαίου τέλους ακινήτων του 2009, από την οποία το Υπουργείο Οικονομικών στοχεύει στην ίσπραξη 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και άλλων 400 εκατομμυρίων από τον φόρο ακίνητης περιουσίας του 2010. Από την αρχή του έτους έχουν εισπραχθεί μόλις 115 εκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά 895 που στοχεύει η κυβέρνηση να λάβει για το τρέχον έτος. Η ουσιαστική ποινικοποίηση της κατοχής ακίνητης ιδιοκτησίας αλλά και της οικοδομής μέσα από το φόρο ακίνητης περιουσίας και των τεκμηρίων οδηγεί πραγματικά σε κατεδάφιση της χρηματαγοράς, της οικοδομής και της ιδιοκτησίας. Εάν προχωρήσουμε σε αύξηση αντικειμενικών αξιών, τότε θα πάμε πραγματικά για εθνική τραγωδία. Η χώρα μας εμφανίζεται να έχει κόστος για αγορά και πώληση κατοικίας από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Έρευνα του Global Property Guide φέρνει στην πρώτη θέση το κόστος συναλλαγών στη Ρωσία, όπου ανέχεται στο 25% της αξίας του σπιτιού. Δεύτερη η Βουλγαρία, ενώ η χώρα μας έρχεται 8η, με το κόστος να αγγίζει το 15% της αξίας του ακινήτου, χωρίς να περιλαμβάνονται οι ετήσιοι φόροι που καλείται να πληρώσει ο ιδιοκτήτης. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξετάζει μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας νέας γενιάς αυθαιρέτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρτιότητα των 4 στρεμμάτων για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα αναμένεται να καταργηθεί και θα απαιτούνται πλέον 10 στρέμματα για να μπορεί κανείς να οικοδομήσει. Δεν μπορεί να λέμε ότι χτίζουμε σε όλη την Ελλάδα στα 4 στρέμματα και στην κυριολεξία βουνά και κάμπη και θάλασσες της Ελλάδος έχουν γεμίσει σπίτια που αν θέλετε είναι και λάθος επένδυση. Θα πρέπει να οριοθετηθούν τα οικιστικά σημεία πλέον του ελλαδικού χώρου, γιατί μόνο έτσι και οι ξένοι θα δουν ότι οι επενδύσεις τους είναι πραγματικά επενδύσεις. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να γίνουν αυξήσεις ανάλογα με την περιοχή, έτσι ώστε όπου υπάρχουν ελεύθερες εκτάσεις να γίνει απαγορευτική η δόμησή τους. Τη σύσταση Μεικτής Επιτροπής Ελλάδας-Ισραήλ για την προώθηση της συνεργασίας των δύο χωρών σε μεγάλο φάσμα τομέων αποφάσισαν κατά συνάντησή τους ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Μπενζαμίν Νετανιάχου στην πρώτη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί ποτέ Ισραηλινός Πρωθυπουργός στη χώρα μας. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία θα επεκταθεί σε τομείς επενδύσεων, αγροτικής παραγωγής, τουρισμού, στρατιωτικής συνεργασίας και ασφάλειας. Η επίσκεψη Νετανιάχου πάντως προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αριστεράς. Μια θερμή χειραψία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομολογό του επισφράγγισε το πολύ καλό κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση των δύο. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα μας.
Αποτελέσματα είναι ήδη εντυπωσιακά, καθώς υπήρξε συμφωνία για κοινή δράση στην οικονομία, την τεχνολογία, την καινοτομία, τον τουρισμό, την ενέργεια, αλλά και την ασφάλεια, όπου θα συσταθεί μεικτή επιτροπή. Ο Γιώργος Παπανδρέου συνεχάρει τον ομόλογό του για τις πρωτοβουλίες του για τη διακίνηση προϊόντων στη Γάζα. Γενικότερα, τα βήματα που έχει κάνει η Ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να διευκολύνει την κυκλοφορία αγαθών προς τη λωρίδα της Γάζας είναι θετικά και αναμένεται να συμβάλλουν στην ανακούφιση του Παλαιστινιακού λαού. Για μας είναι ζωτικής σημασίας η υπόθεση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή για την Ελλάδα, αλλά και για ευρύτερα την περιοχή. Εμείς από την πλευρά μας θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την οικονομική ανάπτυξη, διότι ουσιαστικά αυτή είναι η λύση στην κρίση. Υπάρχουν λοιπόν δύο χώρες, οι οποίες η μία βρίσκεται δίπλα στην άλλη και μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα στον οικονομικό τομέα, και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην πράξουμε αυτό. Η συνάντηση διήρκησε 2 ώρες και συζητήθηκαν και οι κοινές ασκήσεις ελληνικού και Ισραηλινού στρατού. Οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας βρίσκονται στο χειρότερο σημείο μετά και την επίθεση των Ισραηλινών στο Στολίσκο τον περασμένο Μάιο, και οι δύο πρωθυπουργοί ρωτήθηκαν αν οι συνομιλίες τους δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα με την Τουρκία. Η σχέση Ελλάδα-Τουρκίας, η σχέση Ισραήλ-Τουρκίας δεν θεωρούμε ότι είναι ανταγωνιστική των σχέσεων που αναπτύσσουμε εμείς η Ελλάδα και το Ισραήλ. Βεβαίως, όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία, βεβαίως εμείς ενδιαφερόμαστε να τις κάνουμε καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι σαφές ότι εμείς ενδιαφερόμεθα να έχουμε σχέσεις καλής συνεργασίας με την Ελλάδα σε όλες τους τομείς. Στην επίσκεψη Νετανιάχου αντέδρασαν τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία διοργάνωσαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας και προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός απάντησε στις επικρίσεις που δέχτηκε για την άδεια λειτουργίας στην Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα. Ο Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία μόνο ωφέλη έχει να αποκομίσει από αυτήν την κίνηση, θέτοντας θέμα λειτουργίας τζαμιού στην Αθήνα ως κίνηση ανταπόδοσης. Από την Ελλάδα, από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχήθηκε η καλή πρόθεση της Τουρκίας να συνεχιστεί και με το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Στη γέφυρα επικοινωνίας και καλής συνεργασίας αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε δηλώσεις του σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής θείας λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα. Ο προκαθημένος της Ορθοδοξίας εξέφρασε την ελπίδα του να ανοίξει πάλι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Γνωρίζουμε την προσέγγιση της τουρκικής κυβέρνησης προς τις μειονότητες. Φέτος συμπληρώνονται 39 χρόνια από το κλείσιμο της σχολής της Χάλκης. Ελπίζω η τουρκική κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας και να λειτουργήσει πάλι η σχολή την επόμενη σχολική χρονιά. Της απόφασης του να επιτραπεί η τέλεση της θείας λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά, υπεραμείνθηκε ο Τούρκος Πρωθυπουργός, απαντώντας την κριτική που ασκήθηκε στην Τουρκία επειδή επέτρεψε τη λειτουργία, υποκύπτοντας σε ευρωπαϊκές πιέσεις και στην οικονομική λογική. Ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο μόνο για ωφέλη από αυτήν την κίνηση. Οι χριστιανοί ήρθαν στη Σουμελά και έκαναν τη λειτουργία τους. Μια-δυο ομάδες, οι οποίες είναι γνωστές, όλοι τις ξέρουμε, είπαν: «Κοιτάξτε, ο πόντος ξαναζωντανεύει». Τι έγινε? Έκαναν τη λειτουργία τους. 1.500-2.000 άτομα. Και τι χάσαμε? Κανονικά εμείς κερδίζουμε. Τι κερδίζουμε? Να σας πω. Όσοι πιστεύουν στη θρησκεία τους δεν φοβούνται την ελευθερία της πίστης. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι περιμένει ανάλογες κινήσεις από την Ελλάδα, όπως τη δημιουργία μουσουλμανικού τεμένου στην Αθήνα. Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γινόταν δέκτης προσωπικής προειδοποίησης από τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Μπαράκ Ομπάμα είπε ότι αν η Τουρκία δεν αλλάξει τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ και το Ιράν, θα είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει αμερικανικά όπλα που επιθυμεί να αγοράσει. Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, διέψευσε αργότερα το δημοσίευμα των Financial Times για αμερικανικό τελεσίγραφο στην Άγκυρα. Ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Προεδρίας, Μπιλ Μπάρτον, τόνισε ότι υπάρχει ανοιχτός διάλογος με την Άγκυρα για τα ζητήματα αυτά. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας βαδίζουν προς το καλύτερο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει περίπου 10 και 4. Εμείς θα είμαστε online μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Παρέα βεβαίως και με τον Γιώργο Ψάλτη, που από ό,τι βλέπω έχει ήδη έρθει κοντά μας. Πάμε να κάνουμε μία σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε με όλα τα θέματα της ημέρας. Άγρια Αυστραλία.
αρχή των ευκαιριών και της συνύπαρξης. Παλιοί και νέοι κάτοικοι σε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό. Το τελευταίο συναρπαστικό επεισόδιο. Απόψε στις 10. Morgen, Paul. Frühstück. Paul. Wo ist der Paul? Paul! Herr Direktor? Paul ist weg. Weg? Wie weg? Das waren die Spanier. Oder die Franzosen haben ihn geklaut. Oder die Engländer. Holen Sie CIA, Interpol, Interpol. Komm, ich weiß, wo er ist. Όλη η Ευρώπη ξαναρχίζει να παίζει μπάλα. Εσύ, πάμε στοίχημα με ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε για περισσότερα. All clean hand made, madame. Blue combs, madame. Salon, tamam. Ahmet, Osman, yeni halılardan getirin. Στο μουντομπάσκετ της Τουρκίας φτάνεις με πολλούς τρόπους. Ο πιο εύκολος είναι με την Κοσμοτέ. Στείλε κενό SMS στο 19013 από κινητό Κοσμοτέ, πες την κλήρωση για 40 διπλά εισιτήρια και στήριξε την Ελλάδα στη φάση των 8, τον ημιτελικό και τον τελικό. Κοσμοτέ, επίσημος υποστηρικτής μουντομπάσκετ 2010. Παίξε χωρίς να υδρώσεις. Νέα γενιά αποσμητικών Silver Protect. Για 24-ωρη αντιβακτηριδιακή προστασία. Αποσμητικό Silver Protect Nivea for Men. Αυτό που θέλουν οι άντρες. Τώρα η επιστήμη προσφέρει τέλεια αέρινα μαλλιά. Με μηδέν κατάλοιπα και μηδέν βάρος. Δηλαδή μαλλιά που δεν βαραίνουν. Σας παρουσιάζουμε τη νέα σειρά Pantene Aqualight. Η νέα υδατοδιαλυτή σύνθεσή της περιποιείται τα μαλλιά και ξεβγάζεται εύκολα σε δευτερόλεπτα, προσφέροντας τέλεια αέρινα μαλλιά. Νέα σειρά Pantene Aqualight. Μηδέν κατάλοιπα, μηδέν βάρος. Πραγματικά αέρινα μαλλιά. Pantene. Απόψε στο CSI Νέα Υόρκη. You lied to me, Stella. You have any idea of the position you put me in? Oh, yes, I do. You know what? I'm going to make this easier. Απόψε στις 11. Οι Ελληνίδες μαμάδες δεν κάνουν συμβιβασμού στην απολύμανση. Γι' αυτό ψήφισαν το Kleenex Spray 4x1 προϊόν της χρονιάς 2010. Τώρα, Kleenex Spray 4x1 και με νέο άρωμα. Λεμόνι και πράσινο τσάι. Απολύμανση χωρίς χλώριο. Kleenex. Αυτήν ξέρετε, αυτήν εμπιστεύεστε. Μήπως η βενζίνη σας πέφτει βαριά? Όχι πια, γιατί τώρα η Subaru σας προσφέρει το Forester με διπλό σύστημα καυσίμου βενζίνης αερίου για μεγαλύτερη προστασία στο περιβάλλον και 50% οικονομία στα καύσιμα εντελώς δωρεάν. Subaru Forester. Η έξυπνη κίνηση. Στις επιφάνειες του σπιτιού δεν αναπτύσσονται μόνο βακτηρίδια, αλλά κυρίως επικίνδυνα μικρόβια και ιοί που ένα απλό αντιβακτηριδιακό δεν αντιμετωπίζει. Γι' αυτό χρησιμοποιήστε Azax Chloron με χλωρίνη. Σκοτώνει βακτηρίδια. Μικρόβια και ιούς. 100% σιγουριά Άζαξ Κλώρων με χλωρίνη. Για απολύμανση και καθαριότητα. Πώς σας κάνουν να αισθάνεστε τα υπέροχα αρώματα του Όμο με εθέρια έλαια? Η αστραφτερή καθαριότητα και τα σαγηνευτικά αρώματα του Όμο με εθέρια έλαια κάνουν τις αισθήσεις σας να χορεύουν. Υπέροχο αρώμα στα ρούχα σας σε πολύ οικονομικές τιμές. Το δυνατό της σημείο γίνεται η αδυναμία της. Γιατί κάποιοι την ξέρουν καλά. So you'll sign that if I'm a bloke that's not sucked in by a chance. Real Josie might emerge. Το σπίτι της καρδιάς μας. Σήμερα στις 4 το απόγευμα. Άγρια Αυστραλία. Η γη των ευκαιριών και της συνύπαρξης. Παλιοί και νέοι κάτοικοι
πρωτόγνωρο σκηνικό. Το τελευταίο συναρπαστικό επεισόδιο. Απόψε στις 10. Απόψε στο CSI Νέα Υόρκη. Απόψε στις 11. Ό,τι ξεκίνησε σαν μια συνηθισμένη μέρα θα γίνει ο εφιάλτης τους. Είναι δουλειά τους να ρισκάρουν. He needed help and he needed to be rescued. Critical Rescue. Απόψε τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε όλοι να είστε καλά. Καλώς είναι ήρθες. 10, να είστε καλά. Είναι 10 και 22 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα. Ο μήνας έχει 17, παιδιά. Άμα πέρασε ο 15 Αύγουστος, Πάει, τελείωσε το καλοκαίρι. Αυτό μην το παρακάνεις. Είπαμε ότι απλώς πάμε προς τη Δύση. Τελείωσε αυτή η διάθεση των διακοπών. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν και οι τυχεροί, λέω εγώ, που θα πάρουν άδεια το Σεπτέμβριο. Δεν είμαστε πολλοί, αλλά είναι κάποιοι. Α, δεν είμαστε πολλοί. Ναι. Λοιπόν, για πες τρόπους επικοινωνίας με το Sky Online, κυρία μου. Λοιπόν, Facebook και Twitter, Γιώργος Ψάλτης, Εύα Δονοπούλου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τα θέματα με τα οποία θέλετε να ασχοληθείτε. Πολλά από τα σημερινά θέματα είναι κατόπιν δική σας αίτησης και παρότρινσης. Για παράδειγμα, το θέμα που θα κάνουμε για να δούμε πόσο πιο οικονομικό είναι αν μετατρέψουμε το αυτοκίνητό μας, για παράδειγμα, από βενζινοκίνητο να το κάνουμε σε υγραεριοκίνητο. Είδα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στην του Sky στο δελτίο και θα πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Όμως να σας πω 2 πράγματα που θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικές ως ειδήσεις και πρέπει να τις προτάξουμε. Το ένα έχει να κάνει με την απόδραση χθες ενός Μεξικανού ζογκλέρ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Είχε συλληφθεί, απλώς σας θυμίζω, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τελικά συνελήφθη με 4,5 κιλά κοκαίνης. Η δεύτερη είδηση που πρέπει να πούμε είναι ότι είχαμε ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ένα Huey, μάλλον της αεροπορίας στρατού. Πάλι κάτι να μην πηγαίνει καλά με τον κινητήρα του. Ευτυχώς, όλα καλά για τους επιβαίνοντες και για το ελικόπτερο. Κάπου στο Βόλο έγινε αυτή η έκτακτη προσγείωση. Δεν είχαμε. Είναι όλοι ισορροπημένοι. Όλα καλά, όλα καλά. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω έτσι για να ξεκινήσουμε ωραία την εκπομπή σήμερα. Χωρίς γκρίνια, έτσι, πάνω απ' όλα. Ξέρετε, λέει, πότε έγινε, πότε είναι καταγεγραμμένη η πρώτη στην ιστορία στάση πληρωμών ενός κράτους. Μπορείτε να φανταστείτε. Μιλάς για παγκόσμια, πανευρωπαϊκά ή στην Ελλάδα? Μιλάμε παγκόσμια. Πότε έγινε η πρώτη καταγεγραμμένη? Έγινε στην αρχαία στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. όταν η Αθηναϊκή Συμμαχία, που έπαιρνε λεφτά, λέει, από την τότε κεντρική τράπεζα που ήταν ο ναός της Δήλου, είπαν οι Αθηναίοι, παιδιά, λεφτά δεν έχει. Μέχρι εδώ ήταν. Αυτή τη φράση, από ό,τι φαίνεται, θα την ξανακούσουμε. Μην τα λες αυτά. Από το λεφτά έχει, το λεφτά δεν έχει. Μην τα λες αυτά. Μην τα λες πάλι αυτά. Στο σημείο 0. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε, να κάνουμε μια βόλτα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την περιφέρεια. Καλά, να ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη τον Στεφόπουλο. Θα μας μεταφέρει τις νεότερες ειδήσεις και εξελίξεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ξεκινώντας βεβαίως, Δημήτρη, καλημέρα σου. Με την περίπτωση αυτή του Μεξικανού, ο οποίος απέδρασε, αλλά συνελήφθη. Μέσα από ένα κάδο σκουπιδιών, Εξαιρετικός, μπράβο του. Για πες. Ακριβώς, λοιπόν. Σήμερα το πρωί έγινε η σύλληψή του. Εντοπίστηκε στην οδό Κρήτης από αστυνομικούς στον Κορυδαλό, σε κοντινή απόσταση βέβαια από το συγκρότημα των φυλακών. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο δραπέτευσε. Ακόμα δεν έχει διασαφινιστεί. Υπάρχει μια εικασία η οποία θέλει τον Μεξικανό να ντύνεται με σακούλες και να μπαίνει μόνος του στο απορριμματοφόρο. Υπάρχει μια άλλη εικασία η οποία θέλει να μπαίνει μέσα στον κάδο, να καλύπτεται με σκουπίδια και με αυτόν τον τρόπο να μεταφέρεται βέβαια στο απορριμματοφόρο. Δεν έχει ακόμα διασαφινιστεί το γεγονός αυτό. Να πούμε βέβαια ότι ένας αστυνομικός, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος, τέθηκε. Ακριβώς, τέθηκε σε διαθεσιμότητα και μέχρι και αυτή την ώρα εξετάζεται αυτό το γεγονός. Πάντως, Δημήτρη, οι επιχειρήσεις όλες αυτές από τον Κορυδαλό δίνουν τροφή και ιδέες έτσι και στις πιο... Πώς να το πω, ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Μία με ελικόπτερα, μία με σκουπιδοτενεκέδες. Καταρχήν, δηλαδή, νομίζω, για να είμαστε σοβαροί, ότι οι φετινές θεατρικές παραστάσεις νομίζω θα κάνουν πολύ καλή δουλειά. Μιλάς για τη σάτυρα. Νομίζω, ναι. Τι λες, Δημήτρη? Νομίζω ότι είναι έξυπνα οργανωμένες. Τροφή. Έτσι. Βέβαια. Έτσι. Και θα τη δούμε στο...
Καλά το πας. Καλά το πας. Για πάμε να συνεχίσουμε τις αστυνομικές μας ειδήσεις. Τι άλλο? Βεβαίως, έχουμε παραδόθηκε ο οδηγός ο οποίος επίτηδες παρέσυρε και σκότωσε πριν από λίγες ημέρες τον Αριστοτέλη τον Γκούμα, έναν 37χρονο άνθρωπο, βορειοϋπηρώτη. Ο οδηγός ήταν αλβανικής καταγωγής. Να θυμίσουμε λίγο την είδηση ότι δύο άνθρωποι είχαν έρθει στα χέρια σε καπί στην περιοχή της Χιμάρας, καθώς ο Αριστοτέλης ο Γκούμας μίλησε ελληνικά μέσα στο καπί. Ο Αλβανός υπήκος θύχτηκε σύμφωνα με τους μάρτυρες και στη συνέχεια, μετά την αποχώρηση του Γκούμα από το καπί, πήγε και πήρε το αυτοκίνητό του, τον περίμενε έξω από το σπίτι του, και με το που ο Αριστοτέλης ο Γκούμας ανέβηκε πάνω στο μηχανάκι του, τον πάτησε με το αυτοκίνητο και τον σκότωσε. Να συνεχίσουμε βέβαια, γιατί είχαμε και μια τραγική είδηση, η οποία εξελίχθηκε στην ΚΟ, στην περιοχή Ψαλίδη, σε ξενοδοχείο, όπου ένα κοριτσάκι 4 χρονών, δικής καταγωγής, βρισκόταν εδώ πέρα με την οικογένειά του για διακοπές. Λίγη ώρα μετά το πρωινό του πήγε να βουτήξει στην πισίνα και δυστυχώς πνίγηκε. Να πούμε ότι υπήρχαν και άλλοι λουόμονοι γύρω εκείνη την ώρα, οι οποίοι βέβαια δεν συνειδητοποίησαν το τι έγινε και έτσι το κοριτσάκι χάθηκε. Και να τελειώσουμε με μια περίεργη ληστεία στο ΚΤΕΛ, το οποίο πραγματοποιούσε ένα δρομολόγιο προς τη Φθιώτιδα. Ο οδηγός λοιπόν ήταν μέσα με τον εισπράκτορα, κόσμος δεν υπήρχε εκείνη την ώρα και συνειδητοποίησαν μια μεγάλη πέτρα στην μέση του δρόμου, χωρίς να καταλάβουν τι περί τίνος πρόκειται. Ο εισπράκτορας κατεβαίνει κάτω προκειμένου να σπρώξει την πέτρα στον δρόμο. Εκείνη την ώρα πετάγονται δύο άνθρωποι με τα όπλα στα χέρια και τους ζητάνε να τους παραδώσουν τις εισπράξεις. Πήραν 700 ευρώ από τον εισπράκτορα και εξαφανίστηκαν. Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Τώρα, μέχρι να περάσουμε και στο επόμενό μας θέμα, μία είδηση διαφορετική. Στο Περπινιάν, λέει, στην Γαλλία, κάπου κοντά στην Ισπανία, απαγορεύτηκε το να κυκλοφορούμε εκεί με τον μπικίνι μας. Έτσι πρέπει. Δηλαδή, αν περπατάμε με τον μπικίνι στη συγκεκριμένη έτσι, παραθεριστική περιοχή, προκαλείτε, θα μας συλλάβουν. Προκαλούν σύγχυση. Ιδιαίτερα κάποιες κυρίες προκαλούν σύγχυση, ιδιαίτερα με τον μπικίνι. Άμα είναι, συγγνώμη, άμα είναι θέρετρο, δηλαδή να σαν να πούμε εδώ ότι στη Σαρονίδα και στην Ανάβυσσο δεν μπορείς, ας πούμε, μέσα στο χωριό να κυκλοφορείς με το σορτσάκι και το μαγιό σου. Τέλος πάντων. Ο καθένας, ο νομοθέτης έχει. Ποιος νομοθέτης, προφανώς απόφαση του Δήμου εκεί πέρα. Αλλά μην το απλώσουμε το ζήτημα, διότι σου είπα μερικές από εσάς τις κυρίες είσαστε. Να μην πω τη λέξη. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταύρο Ιωαννίδη, πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί έχουμε να κουβεντιάσουμε και να μάθουμε. Τηλεφωνικά θα είναι ο Σταύρος κοντά μας για να μας πει τα αστυνομικά από εκεί. Σταύρο, καλημέρα. Και τα αστυνομικά, Σταύρο, αλλά και έχουν. Πώς πάμε με τα κρούσματα του ιού. Ναι, αυξάνονται σύμφωνα με το κερπνό. Έχουμε λοιπόν αύξηση των κρούσματων. Ακόμη 13 προστίθεται στη λίστα, φτάνοντας τα 47 επιβεβαιωμένα περιστατικά του ιού Νείλου. Από αυτά, 3, όπως έχουμε πει, άνθρωποι έχουν αποβιώσει τις προηγούμενες ημέρες, 15 έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ στο νοσοκομείο βρίσκονται ακόμη 28 άνθρωποι, από τους οποίους οι 7 νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπάρχει όμως και μια ακόμη σημαντική παρενέργεια του ιού, η οποία αφορά την αιμοδοσία. Σύμφωνα με εντολή του Υπουργείου Υγείας, οι περιοχές στις οποίες έχουν εντοπιστεί κρούσματα, μάλλον το αίμα που έχει συλλεχθεί από τις περιοχές αυτές, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να γίνει εργαστηριακός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο ιός στο αίμα αυτό. Σωστό είναι αυτό, διότι είναι δεν ξέρεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό βέβαια και επίσης απαγορεύεται σε όσους έχουν είτε περάσει από τις περιοχές αυτές, είτε διαμένουν στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα, να δώσουν αίμα για τις υπόλοιπες 28 ημέρες. Μάλιστα. Λογικό είναι αυτό και ορθώς πρέπει να γίνει ο έλεγχος αυτός. Τώρα τι γίνεται, έχετε προβλήματα με την ζέστη στη Θεσσαλονίκη, Σταύρο? Έχουμε πολλά προβλήματα. Πρέπει να σου πω πως το τελευταίο διήμερο το ΕΚΑΒ δέχτηκε περισσότερες από 60 κλήσεις για θερμοπληξία που αφορούσαν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους με προβλήματα δύσπνοιας. Ωστόσο, ενώ η θερμοκρασία, όπως λέγαμε και χθες, δεν είναι πάρα πολύ υψηλή, κυμαίνεται γύρω στους 35 με 36 βαθμούς, έχουμε πάρα πολύ υγρασία. Χθες, μάλιστα, το μεσημέρι έφτασε το 80%, ενώ ακόμα και στις 9 το βράδυ η υγρασία είχε φτάσει περίπου στο 59 με 60%. Είναι ο περίφημος δείκτης δυσφορίας που, Σταύρο, δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα. Θα μας τα πει σε λίγο ένας ειδικός, γιατί νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και το θέμα αυτό. Είναι μια νέα έννοια που πρέπει να μάθουμε. Πρέπει να μάθουμε και το δείκτη δυσφορίας. Λοιπόν, άλλα, τι άλλα έχουμε, Σταύρο? Είχαμε μια τραγική εξέλιξη με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 7ου ορόφου στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εκεί λοιπόν ζούσαν δύο ηλικιωμένοι, δύο αδέλφια, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος, επεκτάθηκε γρήγορα σε ολόκληρο το διαμέρισμα, με αποτέλεσμα οι δύο ηλικιωμένοι να παγιδευτούν στο μπαλκόνι και έτσι όπως έπιασε φωτιά, κάηκε η τέντα, έπεσε πάνω τους, τους πλάκωσε και δυστυχώς κάηκαν ζωντανά.
Το θέμα βέβαια που έχει προκύψει είναι το πώς έδρασε η πυροσβεστική. Καθώς υπάρχουν περίοικοι οι οποίοι λένε πως άρχισε πάρα πολύ να έρθει το πυροσβεστικό όχημα, το οποίο ξεκίνησε από πολύ μικρή απόσταση, καθώς ο σταθμός δεν απέχει περισσότερο από 500 μέτρα. Σταύρο, βέβαια... υπόθηκε ότι χρειάστηκαν 20 λεπτά. Και εδώ αρχίζει το μπέρδεμα. Ποιος κάλεσε, πού το κάλεσε το πυροσβεστικό όχημα κλπ. Μάλιστα. Σήμερα νωρίτερα το βλέπαμε και στην πρωινή γραμμή, αλλά θα το δούμε και εμείς αργότερα από το σύνδεσμο. Στην πρώτη γραμμή, συγγνώμη. Θα δούμε και τις φωτογραφίες των δύο αδελφών ηλικιωμένων. Σ' άκουγα και χθες το βράδυ στο δελτίο, άλλωστε, και το απόγευμα μάλλον, που τα έλεγες αυτά, όπου καλούσαν σε βοήθεια οι άνθρωποι αυτοί. Και έβλεπαν μάλιστα οι γείτονες τους αδελφούς τους. Υπήρχαν οι γείτονες οι οποίοι τους έβλεπαν να καίγονται ζωντανοί, κάθονταν στο μπαλκόνι οι δύο ηλικιωμένοι. Η φωτογραφία μάλιστα είναι ξεκάθαρη, δείχνει και το χέρι της γυναίκας, η οποία αφήνει την τελευταία συνοχή στο μπαλκόνι. Το θέμα βέβαια είναι αυτό. Πότε ήρθε το πυροσβεστικό όχημα, και σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν ήρθε το σωστό πυροσβεστικό όχημα. Καθώς χρειαζόταν ένα γερανοφόρο, το οποίο να μπορεί να φτάσει στον έδαφο, προκειμένου να γίνει η κατάσβεση. Μάλιστα. Αυτό που κατάφεραν βέβαια οι πυροσβέστες είναι να μην επεκταθεί έπειτα η φωτιά στο κτίριο. Διαμερίσματα, όπως ήταν ήδη πολύ αργά για τους δύο ηλικιωμένους. Άκουσα τον ιατροδικαστή σήμερα, θα υπάρξει και πιο ενδελεχής δουλειά από τον ίδιο. Έρευνα. Ότι εγκάβματα σοβαρά στο σώμα τους και στο πρόσωπό τους και λοιπά, και στους δύο ηλικιωμένους, από την τέντα η οποία υποψιάζομαι ότι έκανε και τη μεγαλύτερη ζημιά. Τώρα, Σταύρο, έχουμε κάτι άλλο ακόμα από πάνω από τη Θεσσαλονίκη? Για να κλείσουμε, να σας δώσω μια τελευταία είδηση, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες κατάφεραν να σηκώσουν ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Βέρεια, στο 300 χιλιόμετρο, όπως σούπερ μάρκετ. Κατάφεραν λοιπόν να το δέσουν με σειρματόσχηνο, όπως όλα δείχνουν, και να το φορτώσουν στην καρότσα ενός φορτηγού και έπειτα να εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση. Μάλιστα. Μάλιστα, Σταύρο. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συνδεθούμε και πάλι αργότερα με τη Θεσσαλονίκη και ό,τι νεότερο υπάρχει. Έχει πάρα από πολύ εκεί. Ωραία θέματα ετοιμάσει ο Σταύρος Ιωαννίδης σήμερα. Μείνετε μαζί μας. Θα πάμε μέχρι τη μία με θέματα εκπαιδεύσεων σήμερα. Σας το λέω. Λοιπόν, έτσι και, και μερικά πιο καλοκαιρινά και μερικά πιο χρηστικά και βεβαίως με όλη την ειδησιογραφία της ημέρας. Να καλημερίσουμε την Καλαμάτα, η οποία μας βλέπει, μας στέλνετε μήνυμα. Είστε φοβεροί, λέει. Καλά, δεν είστε ότι αν είμαστε φοβεροί ή όχι. Νομίζω στην κυρία Τονοπούλου αναφέρεσαι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Στον πληθυντικό, λοιπόν, αφού τα λέει. Περιμένουμε, ναι, τα μηνύματά σας στο Facebook. Λοιπόν, αρνητικά ήταν τα δημοσιεύματα, Γιώργο, και για τον τουρισμό. Έτσι, όπου σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά και με ρεπορτάζ του BBC, ήρθε νομίζω στην Κρήτη συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ότι τα πράγματα δεν τα είδε καλά και ότι θα έχουμε πρόβλημα και στο συγκεκριμένο τομέα. Εξάλλου, τα προβλήματά μας είναι ανάπτυξη, ανεργία. Ναι, τουρισμός. Να σου πω τώρα, ο τουρισμός δεν είναι σε όλες τις περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι πάσχουμε. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Αλλά κάπου θες να το πας τώρα εσύ. Λοιπόν, σε ακούω τώρα από το πας. Θέλω να το πάω στα πράσινα διαβατήρια. Δηλαδή. Στην περιοχή της Λέσβου, συγκεκριμένα, μάλιστα, όπου Τούρκοι τουρίστες έχουν τη δυνατότητα, χωρίς να βγάζουν βίζα στην ουσία, διευκολύνονται κάποιες διαδικασίες για να ενισχύουν έτσι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λέσβος, βλέπε Χίος, και αυτά σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη οικονομικά και οικονομικής κρίσης, ακόμα και 50 επιπλέον τουρίστες, από ό,τι θα μας πει τώρα και ο καλεσμένος μας, ενισχύουν τουριστικά μια περιοχή. Είναι μια συμφωνία που έχει υπάρξει μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας στο να βελτιωθεί και να μπορέσει να υπάρξει κινητικότητα σε επίπεδο συνόρων, ούτως ώστε να μετακινούνται από και προς την Ελλάδα, αλλά και προς την Τουρκία, γιατί αρκετοί Έλληνες πάνε στα μικρασιατικά παράλια. Έλληνες. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με τους εισερχόμενους. Έτσι, λοιπόν. Λοιπόν, για να καλωσορίσουμε τον κύριο Περικλή Αντωνίου, είναι πρόεδρος των ξενοδόχων στη Λέσβο. Καλό σας πρωινό, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα? Δόξα τω Θεώ. Νομίζουμε ότι εντάξει, η μείωση ήταν προβλεπόμενη μέσα στα μέσα στα προβλεπόμενα όρια, αλλά προσφέρεται η Μυτιλίνη και με καταλήμματα και με ησυχία και με όμορφο περιβάλλον και για κάθε βαλάντιο να μας επισκεφθούν. Είναι μεγάλο νησί η Μυτιλίνη, δόξα τω Θεώ, έχετε μέρη πολλά και πολλές και πώς το λένε και... και θεματικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Σωστό. Κάθε... Τώρα, να πάμε στο θέμα λίγο των Τούρκων, οι οποίοι είναι καλοί πελάτες από ό,τι μαθαίνουμε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι καλοί πελάτες και η κατακεφαλή τουριστική δαπάνη από τους Τούρκους, όπως και από τους Αμερικανούς και από τους Ρώσους, είναι ιδιαίτερα υψηλή. Συγκεκριμένα τώρα για τους Τούρκους, τα πράσινα διαβατήρια που τα έχουν βέβαια κυβερνητικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι του δημοσίου, στρατιωτικοί και, εν πάση περιπτώσει, κάποια VIP και νομεκλατούρα της γειτονικής χώρας, της Τουρκίας. Είναι δύσκολη διαδικασία για έναν Τούρκο να βγάλει αυτά τα πράσινα διαβατήρια, κύριε Αντωνίου? Πρέπει να έχει κάποια αξιώματα, κάποιες θέσεις, κάποια εισοδήματα, έχει κάποιες προϋποθέσεις. Αλλά αυτοί που παίρνουν το πράσινο διαβατήριο, στην τελευταία συνάντηση των Πρωθυπουργών Ελλάδος και Τουρκίας, και ήρθε η εντολή εδώ 27 Εβδόμου, και από τις 28 Εβδόμου τα πράσινα διαβατήρια
χωρίς βίζα πλέον έρχονται και στην Ελλάδα. Όπως ερχόταν δηλαδή και στις άλλες χώρες εδώ και αρκετό καιρό, και αυτό είχαμε ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση, πράγμα που πραγματοποιήθηκε φέτος, εξισορροπώντας την έστω και προβλεπόμενη μείωση που είχαμε στην τουριστική. Κύριε Αντωνίου, οι υπόλοιποι οι Τούρκοι, οι οποίοι έρχονται με τα κλασικά διαβατήρια, η ταλαιπωρία είναι μεγάλη, δηλαδή θέλω να πω η διαδικασία βίζας και λοιπά. Δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία, είναι και η δαπάνη. Πόσο κοστίζει? Είναι και η δαπάνη της βίζας, η οποία μπορεί για τον Τούρκο να ανεβαίνει γύρω στα 100 ευρώ συνολικά. Αλλά ξέρετε ότι έχουμε και διαφορά βιωτικού επίπεδου και μπορεί για μας τα 50 και τα 100 να είναι 50 και 100, αλλά για αυτούς μπορεί να είναι παραπάνω. Ένα μικρό ποσοστό του εισοδήματός τους του μηνιαίου, αλλά για εκείνους είναι πολύ μεγαλύτερο. Η ταλαιπωρία λοιπόν, η δαπάνη, αποθαρρύνει, είναι αποτρεπτική για την επίσκεψη. Τώρα τα πράσινα που δεν χρειάζονται βίζα, είναι και μέχρι 90 μέρες. Είναι πάρα πολύ καλά, ήταν μάνα εξ ουρανού. Κύριε Αντωνίου, έχει λειτουργήσει, αυτό ήθελα να ρωτήσω, έχει λειτουργήσει θετικά, δηλαδή έχει έρθει μεγάλος αριθμός τουριστών για να τον... Από τις 28 Ιουλίου μέχρι και χθες, ναι, κάπου τρίτων χωρών είναι γύρω στα 1200 άτομα. Καλά είναι. Και Ευρωπαϊκής Ένωσης από απέναντι προς Μυτιλήνη. Απέναντι, Αϊβαλή, Φώκες και τα λοιπά. Προς Μυτιλήνη, κάπου 4.500 Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1.200 τρίτων χωρών, μέσα στα οποία τα περισσότερα είναι τα πράσινα διαβατήρια. Θέλουμε να πιστεύουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη βδομάδα τις 5.000 ευρωπαϊκών χωρών και τρίτων γύρω στους 1.500. Εξαιρετικά. Για καλή δουλειά, κύριε Αντωνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή υπόλοιπη τουριστική περίοδο. Και εδώ έρχεται να σημειώσω και του συνάδελφου, βέβαια εξαιρετικό. Και μακάρι να διευκολύνονται γενικότερα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να τονώνονται και να ισχύει το τουρισμό. Το αυτονόητο. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν. Μας λέει λοιπόν ο Δημήτρης μας από το ελικόπτερο του Sky. Έτσι. Καλημέρα σε ένα και τον Γιώργο από το ελικόπτερο. Εγώ είμαι από τους τυχερούς, γιατί τώρα που ξαναγεμίζει η Αθήνα θα πάρω άδεια. Οπότε λέει, μην λες πάει το καλοκαίρι. Το παίρνω πίσω, παιδιά, ζητάω συγγνώμη. Εξάλλου και εγώ σε αυτή την κατηγορία, Νίκο, που δεν έχω φύγει καθόλου διακοπές. Σε μικρή ακόμα. Δεν σε αφήνει η μαμά σου. Η υπηρεσία. Τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον τουρισμό, αυτά για τους τυχερούς οι οποίοι θα φύγουν για διακοπές τώρα, αυτά για τους υπόλοιπους που σιγά σιγά γυρίζετε. Ας πούμε, εκεί στη γειτονιά, πρέπει να σας πω, είδα χθες δειλά-δειλά να εμφανίζεστε κάποιοι. Ναι, λοιπόν, επιστρέφετε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που για μένα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι ένα καινούριο θέμα, αλλά κάθε φορά που το συζητάμε και πάλι το καλοκαίρι, γίνεται πολύ περισσότερο ενδιαφέρον. Και αναφέρομαι στους φοιτητές γιατρούς, οι οποίοι μπαίνουν σε διαδικασία τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες και τι κάνουν. Αποφασίζουν, λένε ότι εμείς θα πάμε για να κάνουμε και ένα είδος αγροτικό, δοκιμαστικό, να πάμε σε ένα από τα νησιά. Λοιπόν, έτσι, προσέξτε λοιπόν τώρα, δηλαδή δεν κάνει το αγροτικό της, αλλά στηρίζει τα ακριτικά νησιά, στηρίζει την περιφέρεια, όπου δηλαδή... κάνει και διακοπές. Κάνει και τις διακοπές. Κάνει και διακοπές, αλλά προσφέρει και ιατρικές φροντίδες. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι από φοιτητές. Εντάξει, όχι του πρώτου και του δεύτερου έτους. Περίμενε, θες να μας τα πει η Αλίκη. Γιατί είμαστε εμείς ικανοί να τα πούμε όλα και μετά δεν έχουμε τι να πούμε. Η κυρία Αλίκη Μπογιατσοπούλου είναι φοιτήτρια ιατρικής και είναι μία από τις κυρίες. Εθελόντρια, να το πούμε έτσι. Αλίκη, καλημέρα. Το κάνανε, καλημέρα. Αλίκη, να μιλάμε στον Ενικό καταρχήν. Ναι, φυσικά, κανένα πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πολύ καταρχήν για την επικοινωνία που κάνουμε. Πέμπτο έτος, καλά το λέω. Ναι, ολοκλήρωσε το πέμπτο έτος φέτος. Πολλά χρόνια. Σε ποιο νησί ήσουν φέτος? Φέτος δεν είχα συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Ήταν και είχα ταξιδέψει 1 με 10 Αυγούστου στην ΚΟ. Ναι. Αλίκη, η παρουσία φοιτητών, γιατρών στα νησιά μας που έχουν κόσμο το καλοκαίρι κλπ. Καταρχήν βοηθάνε εκεί για τα περιστατικά τα οποία μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε και να εξυπηρετήσετε και τους συναδέλφους σας όταν και αν υπάρχουν. Ναι, σίγουρα. Χρειάζονται βοήθεια και γενικότερα λόγω του καλοκαιριού ο κόσμος στο νησί είναι πολύ αυξημένος. Γενικά υπάρχουν ανάγκες και είναι σίγουρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Αρχικά σε απλά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς βοηθούμε σε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και απλά τους... ανακουφίζουμε από κάτι εύκολο για εκείνους, αλλά που θα τους έτρωγε χρόνο. Αλίκη, πώς την έχεις δει την κατάσταση? Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στα νησιά, όχι μόνο στα νησιά τα ακριτικά τα λεγόμενα, αλλά και σε όλα τα νησιά και στη Σύφνο. Όλοι μας όσοι έχουμε βρεθεί έτσι αντιμέτωποι και
Πάμε να μας συμβεί κάτι στην Ανισή. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολες συνθήκες. Πώς τα αντιμετώπισες εσύ και ως μέλουσα γιατρός? Η αλήθεια είναι ότι είναι όντως δύσκολες και σου δημιουργεί ένα άγχος η διαδικασία. Δηλαδή και εγώ βλέποντας την όλη κατάσταση και σκεφτόμενοι ότι κάποια στιγμή θα έρθω κι εγώ σε αυτή τη θέση, σίγουρα μου προκαλεί άγχος, γιατί εντάξει, το καλό ήταν ότι στην το κέντρο υγείας βρισκόταν μέσα στο νοσοκομείο και υπήρχαν αρκετοί γιατροί, αλλά ακούγοντας και εμπειρίες από άλλα παιδιά σε μικρότερα νησιά, υπάρχει μόνο ένας αγροτικός που ουσιαστικά είναι ένας φοιτητής που μόλις έχει τελειώσει, όπως θα είμαι εγώ σε ένα χρόνο, και που πρέπει μόνο να αντιμετωπίσει όλες τις καταστάσεις. Τα πάντα. Χωρίς κάποιον ειδικευμένο κοντά του. Είναι πολύ δύσκολο. Θυμάμαι παλιότερα υπήρχε και αυτό το τηλεϊατρική, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι ακόμα, Λίκη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία πονεμένη. Πες μας κάτι, πώς είναι οι συνάδελφοί σου, δηλαδή φοιτητές, που μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα κάθε καλοκαίρι? Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ή ανάλογα με την προσφορά τους μοιράζουν? Ακριβώς γίνεται η διαδικασία, αν θέλει κάποιος φοιτητής να συμμετάσχει, έτσι. Ναι, κάθε χρόνο οι δηλώσεις συμμετοχής είναι πάρα πολλές, είναι από όλη την Ελλάδα και φτάνουν τις 400-500. Γενικότερα, μέχρι πέρυσι τα νησιά ήταν αρκετά, συμμετείχαν στο πρόγραμμα 23 νησιά περίπου. Φέτος δυστυχώς δεν καταφέραμε να είχαμε χρηματοδότηση, οπότε κάναμε ό,τι κάναμε με τους τοπικούς φορείς, δηλαδή δήμοι, οι περιφέρειες, τα κέντρα υγείας παραχωρούσαν χώρους, δωμάτια για να μείνουν τα παιδιά και να καλύψουν τη διατροφή τους. Να σου πω, όταν λέμε χρηματοδότηση, μιλάμε για τι ποσό περίπου, για να καταλάβει και ο κόσμος, πόσα λεφτά, ας πούμε, χρειάζεται για να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα? Χοντρικά. Τώρα κάθε φορά εξαρτάται από τις ανάγκες, γιατί κάθε φορά αν λαμβάναμε, δηλαδή ουσιαστικά έβγαινε μετά το ποσό, γιατί κάθε φορά έπρεπε να κλείσουμε, αναλάμβανε η επιτροπή του προγράμματος να κλείσει δωμάτια. Κατάλαβα, για τις ανάγκες των συναδέλφων, για την οργάνωση. Δηλαδή ουσιαστικά έβγαινε κάπου, έτσι. Και έβγαινε ουσιαστικά ένα σύνολο το οποίο καλυπτόταν συνήθως από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Φέτος δυστυχώς όχι. Μάλιστα. Αυτό το πρόγραμμα φαντάζομαι ότι στηρίζει και βοηθάει και πάρα πολύ, έτσι, τις δύσκολες συνθήκες. Προφανώς, τις περιοχές. Ναι, βοηθάει σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούμε και από τους γιατρούς εκεί, κάθε φορά περιμένουν με χαρά τους φοιτητές. Προφανώς, για να τους υπηρετήσουν. Έτσι, έτσι. Αλίκη, πες μου κάτι τελευταίο. Το δεκαήμερο πέρυσι που πήγες, ποιο ήταν το περιστατικό το οποίο... Σε δυσκόλεψε. Όχι, σε δυσκόλεψε, αλλά τέλος πάντων ένιωσε, ρε παιδί μου, κάπως. Δηλαδή ήταν ένα ιδιαίτερο. Θυμάσαι? Ναι, γενικά πέρυσι ήταν δύσκολα γιατί είχαμε τα κρούσματα της γρήπης και υπήρχε μια κατάσταση πανικού γενικά και από τον κόσμο και στο νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου άρεσε, με δυσκόλεψε και με τρόμαξε λίγο και η διαδικασία με έναν ασθενή με οξύεμφραγμα μυοκαρδίου που δεν είχε τύχει να ξαναδώ και ακόμα. Σημαντική εμπειρία βεβαίως αυτό, ναι, έτσι. Ναι, και η όλη αντιμετώπιση από το προσωπικό εκεί, εντάξει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούσαμε... Έτσι, άλλο στη θεωρία και άλλο στην πράξη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίες πρωτοβουλίες. Βεβαίως, πάρα πολύ. Και παίρνεις και εμπειρία στην πράξη. Δηλαδή, ναι, και βοηθάνε τα παιδιά με την εντάξει και οι γιατροί εκεί που δέχονται τα πάντα στα νησιά, που καταλαβαίνεις τι μπορεί να είναι, από πού μέχρι πού μπορεί να είναι. Σου λέει, ας πάρουν την ανάσα και ας αναλάβουν και οι νέοι να κάνουν ορισμένα πράγματα. Είναι ενδιαφέρον έχει αυτή η ιστορία και μακάρι να μην υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα κλίμα και θέμα. Είπαμε σήμερα, οι σημερινές μέρες σας είμαστε ακόμα λίγο σε κλίμα καλοκαιρινό. Θα γίνει 41 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Άρα μια χαρά βουτιές θα κάνει ο κ. Μιχάλης Τζάρης. Έτσι ακριβώς. Τι θα κάνει βουτιές, θα κάνει καταδύσεις. Μας έχει ετοιμάσει μια ωραία έκπληξη. Βλέπω ένα ωραίο φουσκωτό εκεί σιγά σιγά όσο πλησιάζει το πλάνο. Είναι η ανάβησος που είναι περίπου είναι 40 λεπτά από την Αθήνα με μία ώρα από εδώ που είναι ακόμα πιο κοντά. Είναι μέσα στο σκάφος ο Τζάρης. Παιδιά, να πείστε. Να σας καλημερίσω. Δείχνοντάς σας την εικόνα που συναντώ εγώ. Ναι, να σας καλημέρισω από την Ανάβησο. Εξαιρετικά δύσκολα να περισσότερους... ναι. Για τους περισσότερους εξημών, οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν τελειώσει και ιδιαίτερα σήμερα. Ήταν αρκετοί αυτοί που επέστρεψαν από τα νησιά. Αλλά για να μην τους βάλουμε τη μία στη μαύρη διαδικασία να σκεφτούν ότι από αύριο έχουν δουλειά, είμαστε εδώ στην Ανάβησο παρέα με παιδιά του διαδικτυακού κλαμπ Seagate. Μαζί μου ο Τάκης, ο Κυριάκος και η Βάσκη, η οποία θα μας κάνει την εντυπωσιακότερη επίδειξη όλων που έχουμε συναντήσει σε κατάδυση. Καλημέρα, τα οποία παιδιά ασχολούνται με την κατάδυση. Την καλημέρα από το στούντιο. Καλημέρα. Τα παιδιά ασχολούνται με την κατάδυση και θέλω να δείξουν ότι υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι για όσους γυρίσουμε από τις διακοπές, ότι η θάλασσα και το καλοκαίρι έχει ακόμα διάστημα, οπότε δεν μας παίρνει από κάτω. Να μην χρονοτριβούμε, να πει μια καλημέρα η Βάσια για να μας δείξει επί τόπου πόσο όμορφη είναι η διαδικασία της κατάδυσης. Βάσια, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη βουτιά μας. Πόσο καιρό ασχολείσαι με την κατάδυση?
5 χρόνια. 5 χρόνια. 5 χρόνια. Ποιος είναι πιο ωραίος κόσμος, ο θαλάσσιος ή αυτός που ζούμε εμείς? Ο θαλάσσιος. Νομίζω ότι ο Βυθός είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Μπορείς να δεις πάρα πολύ ωραία πράγματα και να ανακαλύψεις κάτι καινούριο. Παρακαλώ, βοήθησέ μας να το ανακαλύψουμε τότε. Βεβαίως. Μιχάλη. Πόση ώρα λοιπόν η Πάσχα θα ετοιμάζεται? Παρακαλώ, Γιώργο. Να ρωτήσουμε πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι, είναι ιδιόμορφο. Θέλει προετοιμασία, θέλει δηλαδή μια διαδικασία να τη μάθει. Μεράκι έτσι, θέλει βασικά, πιστεύω. Να θέλει... δούμε τώρα το. Τάκι, αν έρθει, να έρθει από εδώ για να δείξουμε. Δείτε καταρχάς πόσο μέσα. Εντυπωσιακά θα βουτήξει η Βάσχα. Πάμε, Βάσχα, είμαστε μαζί σου. Μαζί σου είμαστε. Αυτό, αυτό είναι. Η Νοέρα, λοιπόν, μαζί μας ο Τάκης για να μας πει, Τάκη, πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το σπορ? Γενικά, μας αρέσει ότι έχει οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με τη φύση. Mm-hmm. Στην Ελλάδα είμαστε θάλασσα. Έχουμε, η θάλασσα ήταν ό,τι καλύτερο να ασχοληθούμε. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, Μιχάλη, είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Ναι, μήπως... Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε, εγώ έχω για παράδειγμα, όχι με τις μπουκάλες, με την αίσθηση αυτή ότι είμαι κάτω από το νερό. Παρότι μου άρεσε η κατάδυση μια φορά που δοκίμασα, με έπιασε αυτή η φοβία. Πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό? Υπάρχουν και κάποια έτσι, μαθήματα ψυχολογικής υποστήριξης στην ομάδα? Μου λέει και η Αντωνοπούλου ότι της άρεσε η θάλασσα, αλλά έχει ένα πρόβλημα, όπως και ενδεχομένως και αρκετοί άλλοι, με το βυθό και την όλη διαδικασία του να είσαι από κάτω από τη θάλασσα. Υπάρχουν μαθήματα ψυχολογίας ή ένας τρόπος για να εναρμονιστεί ο άνθρωπος με τη φύση, το βυθό? Με μια δοκιμαστική κατάδυση σε μια οποιαδήποτε σχολή, είναι αρκετή μέσα σε μια ώρα να σου φύγουν όλοι οι φόβοι που έχεις για το βυθό. Mm-hmm. Είναι η πρώτη εξοικείωση. Στα 5 πρώτα λεπτά πιστεύω ότι θα σου έχουν φύγει κάθε φόβη. Ακόμα και άτομα που δεν ξέρουν κολύμπι έχουν ασχοληθεί με την κατάδυση. Κυριάκο, εσύ με πόσα χρόνια ασχολείσαι και τι ανθρώπους θα συναντήσει κανείς στα καταδυτικά κλαμπ? Είναι μόνο άνδρες, είναι γυναίκες, είναι παιδιά? Εγώ ασχολούμαι 8 χρόνια με την κατάδυση.